και κύριοι, η παράσταση αρχίζει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Δεν βλέπετε το άτομο, είναι χαμηλού πνευματικού επίπεδου.
παράσταση αυτή εκφράζει με τον ενεργέστερο τρόπο το αδιέξοδο του σύγχρονου ανθρώπου, την έλλειψη σχέσεων και αξιών, την απουσία ιδανικών και στόχων και το πνευματικό και ηθικό κενό που βιώνουμε όλοι σήμερα. Κοιτάξτε γύρω σας, τι βλέπετε? Τίποτα, τα λεφτά μου. Μα τι τις λέτε τόση ώρα? Δεν βλέπετε ότι είναι αδαείς, αμόρφωτη και πνευματικός υπολοιπόμενη? Αν δεν μου δώσεις τα λεφτά μου τώρα πίσω, θα τα κάνω ένα λίγο εδώ μέσα. Μα πού είναι η αστυνομία? Συσκάσε, μην ξεσπάσω επάνω σου. Υπομονή, υπομονή δεν σας έλεγα, κυρία μου. Να τώρα η παράσταση που τόσο πολύ επιθυμούσατε. Καλησπέρα. Ποιος είναι υπεύθυνος θεάτρου, παρακαλώ? Ο κύριος εδώ. Τι μπορώ να κάνω για εσάς? Λάβαμε μια κλίση πριν από λίγη ώρα. Εγώ κάλεσα την αστυνομία. Κλίση, τι κλίση? Μια κλίση από μια κυρία Τσελέπη. Εγώ είμαι η κυρία Τσελέπη. Κάπου γνωριζόμαστε, βοηθήστε με κάπου. Σας παρακαλώ, κύριε. Μας είπατε ότι γίνεται μια φασαρία. Ναι, ναι. Φασαρία, τι φασαρία? Βλέπετε εσείς καμιά φασαρία εδώ? Προφανώς κάποιο λάθος. Με βλέπετε κοινό αυτή τη στιγμή? Δεν έχω γίνει κανένα λάθος. Αυτή η κάλεση την αστυνομία για να συλλάβετε αυτόν τον απαταιώνα. Βρε μανία να διακόπτει την παράσταση! Πριν είχατε πρόβλημα που δεν γινόταν τίποτε επί στιγμής. Τώρα που γίνεται, έχετε πάλι πρόβλημα. Αποφασίστε τι τέλος. Εγώ κάλεσα την αστυνομία για να συλλάβουν εσένα. Τι συνέχεια? Ποια είναι η κυρία? Η κυρία είναι μια θεατής. Κριτικός θεάτρου. Κριτικός θεάτρου. Και επιθυμεί να συνεχιστεί η παράσταση. Και η κυρία από εδώ είναι ηθοποιός. Μου πείτε! Είστε ηθοποιός? Και εγώ που νόμιζα τόση ώρα. Είστε συγκλονιστικοί! Είστε τόσο έτοιμα! Θα γράψω καταπληκτικά πράγματα για εσάς! Τι γυρεύω εγώ εδώ? Εγώ πρέπει να βρίσκομαι κάτω. Τι ντροπή, Θεέ μου! Είναι από εκείνες τις παραστάσεις που συμμετέχει και το κοινό. Τι κάνει? Μια στιγμή! Χρωστάτε μια εξήγηση. Μα ξέρετε, εγώ δεν είμαι ένας τυχαίος θεατής. Διαλέξτε κάποιον άλλον. Εγώ πρέπει να βρίσκομαι κάτω, να παρακολουθώ. Έχω να γράψω κριτική μετά. Ωραίο το αστείο σας, αλλά καταλάει κουραστικό. Δώσε μου πίσω τα λεφτά μου να φύγω! Φανταστική! Φανταστική σπάση! Πείστε με, πείστε με! Δείτε τις παραστάσεις στο Βερολίνο. Θέατρο σκληρότητας. Πεθαίνω για το θέατρο σκληρότητας. Ο αυτό λέει ότι... Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων εδώ πέρα! Είστε, κυρία μου, ηθοποιός ή όχι? Και βέβαια όχι. Και βέβαια ναι! Απορώ πως εσείς δεν την αναγνωρίσατε. Μα βγαίνουν μιλιούνια κάθε χρόνο από τις σχολές. Πού να τους ξέρεις όλους? Δεν είμαι ηθοποιός. Τελεία. Ο ρόλος της είναι να αρνείται ότι είναι ηθοποιός. Ότι ηθοποιείς το καθένα αυτό. Ζωτήτε το ρόλο τους και ύστερα μετά άντε να τους τεκολλήσει. Έλα, ηρέμησε αγάπη μου. Ηρέμησε. Έλα, εξήγησε το σκημένο. Και εξήγησε το είσαι ηθοποιός ή όχι? Όχι! Πες της ότι δεν είμαι ηθοποιός! Πες της ότι δεν είμαι ηθοποιός! Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Καλά, τι να σκάσει! Ήρθια! Δώστε μου πίσω το πιστόλι! Κάντε μου ένα σωτική φυτεραγή! Βιάστηκα! Δώστε μου το πιστόλι μου τώρα μέσα! Θα ξεχάσω τι έγινε! Και θα πάρεις σπίτι σας εσείς! Σαν να μην συνέβη τίποτα! Δεν θέλω να ξαναπάω σπίτι μου! Δεν πρόκειται να ξαναπάω σπίτι μου ποτέ! Εγώ καλά στέκομαι εδώ. Νομίζω πως θα παρακάνει. Κύριε, πώς σας λένε, θα γράψω τα χειρότερα για την παράστασή σας. Ξεκίνησε με πολύ ενδιαφέρον, αλλά ο τρόπος που εξελίσσεται δεν μου αρέσει καθόλου. Μα, η κυρία μου, η παράσταση έχει διακοπεί εδώ και ώρα. Αν δεν είστε ηθοποιός, μπα, πώς θα κατά. Δεν εντάσσεται σε καμιά επιθετική σχολή. Βέβαια, ο νατουραλισμός έχει ξεπεραστεί προπολού. Έτσι όμως θα έλεγα ότι... Αλλά τώρα στα ίδια κρατάτε όπου και μας απειλείτε τόση ώρα. Θα πάρω κρίση! Δεν είσαι. Εγώ θέλω μόνο τα λεφτά μου πίσω. Όχι
παραγίνει το κακό με όλες αυτές τις διακοπές. Α, ξαναμιλήσεις την άναψα. Σύφτες για όλα. Αν δεν ήσουν εσύ με τις απατεωνιές σου, δεν θα φτάναμε παρά το που φτάσαμε. Για να θυμηθούμε μερικά πράγματα. Έχεις καλή μνήμη από ό,τι φαίνεται. Είμαι ηθοποιός. Ή τουλάχιστον προσπάθησα κάποτε να γίνω. Τελείωσα τη σχολή με άριστα. Εκείνη την εποχή έκανες μια ακρόαση για ένα musical. Έλαβα μέρος κι εγώ. Τραγούδησα, χόρεψα, έπαιξα ακόμα διαδράμα και να το σχεδιασμό. Ύστερα από μερικές μέρες, έμαθα ότι αρχίσανε οι πρόβες. Και δεν με πήρατε. Εγώ επέμενα πολύ να σε πάρουμε. Η σκηνοθέτης δεν ήθελε. Ορίστε, παίξε να σε δούμε. Άνθρωπος φυλάς, το χώμα που πατώ. Εγώ θέλω σκότωμα. Είμαι τόσο κουρασμένη. Είμαι γλάρος. Όχι, όχι. Άλλο ήθελα να πω. Είμαι ηθοποιός. Α, μάλιστα. Είναι και αυτός εδώ. Γιατί δεν έκανα καριέρα! Γιατί δεν έπαιξα ποτέ! Αφήστε, θα τους απαντήσω εγώ. Δεν ξέρω πόσο ταλαντούχα είστε ή έχετε υπάρξει στο παρελθόν, αλλά πολύ μελό. Πάρα πολύ μελό. Πώς διανοηθήκατε να κάνετε καριέρα? Οι εποχές αλλάζουν, κυρία μου. Αστυνομική είναι, λοιπόν, και πολύ σας είναι. Μα πώς μπορείς να είσαι τόσο απάνθρωποι? Έχει δίκιο. Είναι σκληρό να το ακούει κανείς. Αλλά έχει πει. Δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να την κρίσω το πεπρωμένο μου πάνω σε μια σκηνή θεάτρο. Κώστα μου το έλεγε. Προτιμώ να πεθάνω παρά να ξεφτυλιστώ έτσι. Αρκετά! Όπως προτιμάει να πεθάνει αντί να ξεφτυλιστεί στη σκηνή, δεν κάνει για ηθοποιός. Όλη τη φλίστρα δίκουτσι στη σκηνή. Άκου ηθοποιός. Πάμε από την αρχή, παρακαλώ.